Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα τεστάρουμε την καινούργια εφαρμογή και το καινούργιο firmware για το DJI Mini 4 Pro που κυκλοφόρησε εχθές. Η καινούργια εφαρμογή είναι η 1.13.8 και το τελευταίο firmware φυσικά που κάναμε αναβάθμιση. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι το firmware και η αναβάθμιση είναι λίγο μεγάλα γιατί έχει firmware και για το DJI RC2. Είναι λίγο μεγάλα και παίρνει λίγη ώρα, που σημαίνει ότι μπορεί να κλείσει το drone κάποια στιγμή λόγω της πολλής ώρας που περιμένεις, ας πούμε, να κάνει την αναβάθμιση, να κατεβάσει κτλ. Και θα χρειαστεί να το ξανανοίξετε. Οπότε έχετε υπόψη σας να το ξανανοίξετε σε περίπτωση που κλείσει, αλλά συνεχίζει κανονικά. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την βασική μας πτήση. Θα τα βάλω όλα στο auto για να μην έχουμε να ασχολούμαστε με ρυθμίσεις. Ωραία, τα είχα πειραγμένα από άλλο βίντεο που είχα κάνει. Ωραία. Και πάμε να κάνουμε την πτήση μας και τα δοκιμαστικά. Απογειωνόμαστε. Βάζω ένα γράφι. Νομίζω είμαστε μια χαρά, δορυφόρους έχουμε. Και πάμε να κάνουμε ένα υποτυπώδες range test. Ακούτε που γκαζώνει. Εκεί. Να δούμε ότι όλα είναι καλά. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, κυρίως έχουν προσθέσει την μπάντα 5,2 γίγα σε κάποιες χώρες που δεν την είχαν πριν και τώρα λογικά θα παίζει και καλύτερα σε αυτές τις χώρες. Σε εμάς είχε προσθεθεί ήδη, οπότε δεν έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Ένα υποτυπώδες range test. Να δούμε ότι όλα πάνε καλά. Και μετά θα δοκιμάσουμε λίγο τα mode έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι είμαστε έτοιμοι για αναβάθμιση. Ωραία. Όλα καλά. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο θέμα. Είμαι και σε ανοιχτό χώρο εδώ. Και σε αυτό το σημείο θα γυρίσω. Νομίζω ότι είναι όλα μια χαρά. Με το range μας δεν έχει επηρεαστεί κάτι. Δεν αναμενόταν να επηρεαστεί και κάτι. Νομίζω ότι πλέον έχουν μάθει. Και πάμε να δοκιμάσουμε λίγο τα mode. Εγώ θα γυρίσω προς τα εδώ. Τα πρώτα που θα δοκιμάσουμε θα είναι τα απλά. Καταρχάς θα σταματήσω το βίντεο εδώ και θα πάμε να γυρίσουμε σε φωτογραφία. Θα βγάλουμε μερικές φωτογραφίες. Όλα καλά. Θα πάμε μέσα, θα πάμε στο πανόραμα και θα βγάλουμε ένα πανόραμα wide angle, κλασικά πράγματα, να δούμε ότι είναι εντάξει και το πανόραμα. Να σιγουρευτούμε ότι η εφαρμογή δεν κολλάει, δεν έχει προβλήματα. Και εδώ, λόγω του χώρου, μου δίνεται και η δυνατότητα να δοκιμάσουμε και quick shots. Οπότε, μέχρι να τελειώσει θα κάνω τη γύρα και θα έρθω εδώ. Να πάμε εδώ. Καταρχάς θα το αλλάξω αυτό και θα το πάω και θα το κάνω quick shot. Ωραία. Ας το drone. Και θα πάμε να δοκιμάσουμε ένα drone σε αυτό εδώ. Το στέγαστρο γκαζίμπο, ελπίζω να το πιάσει. Όχι.
Πάμε λίγο πιο κοντά. Το έπιασε. Θα το βάλω στα... Βάλω το στα 100 μέτρα και πάμε να κάνουμε ένα ντρόνι. Ξεκινάει τον ελιγμό. Όλα φαίνονται καλά, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα και με το καινούριο firmware, γιατί ήταν όλα μαζί, ήταν και η εφαρμογή 1.13.8 και το καινούριο firmware. Οπότε καλό είναι να τα κοιτάμε και να δούμε ότι θα γυρίσει πίσω. Πολύ ωραία. Τώρα εδώ λόγω χώρου και λόγω θέματος έχουμε αυτό το γκαζίμπο εκεί πέρα, μου δίνεται η δυνατότητα να δοκιμάσουμε και τα smart shots, αν θυμάμαι καλά, που έχουμε καιρό να τα δοκιμάσουμε, να δούμε ότι δουλεύουν. Θα κάνει return. Θα το αφήσω να πάει εκεί που είναι να πάει. Ωραία. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Θα φύγουμε από τα quick shots και θα πάμε στα, όχι smart shots, συγγνώμη, master shots. Και τώρα θα διαλέξουμε πάλι το θέμα μας. Estimated flight, εντάξει, θα το πάμε βασικά, ας το αρχίσω, medium, height, medium, width, medium. Τέλος πάντων, ας το εδώ να ξεκινήσει να κάνει και εμείς θα το κρατήσουμε λίγο απλά. One. Να είμαστε σίγουροι ότι είναι εντάξει, adjusting aircraft position για να βρει το position και να είναι σίγουρο που κοιτάει. Όλα καλά βλέπω, κάνει, ξεκινάει με ένα drone και να δούμε ότι θα αλλάξει επιτυχώς και στους υπόλοιπους ελιγμούς. Circle. Είμαστε πολύ καλά όλα μέχρι στιγμής. Το Master Shots, ξέρετε, είναι ό,τι πρέπει να το δοκιμάζεις όταν δεν έχεις πλέον ιδέες για το τι πλάνα θα τραβήξεις σε ένα θέμα. Ό,τι πρέπει είναι, το βάζεις και τραβάει και εν συνεχεία στο editing μπορείς να διαλέξεις όποια από αυτά τα πλάνα θέλεις. Ωραία. Μια χαρά. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σε αυτό το σημείο θα το σταματήσω. Θα πατήσουμε stop. Και θα κάνω να δω ότι... Εδώ τώρα θα μας πετάξει και ένα preview. Εγώ θα το γυρίσω σε βίντεο. Και να σιγουρευτώ ότι είμαι όλα ok. Και θα βάλω να γράφει. Επίσης, σε αυτό το σημείο να δούμε ότι είναι εντάξει όλα και με την κάμερα. Πολύ ωραία. Και εδώ να βγάλουμε φωτογραφία. Μια χαρά. Γενικώς, από ό,τι βλέπω, η εφαρμογή δεν έχει κανένα πρόβλημα και το καινούριο firmware δουλεύει μια χαρά. Ξαναγυρνάω πίσω, βάζω να γράφει και έρχομαι. Δεν έχει προσθεθεί καμία νέα λειτουργία μέσα στο μενού της εφαρμογής, της νέας εφαρμογής DJI Fly App. Το μόνο που έχω να σας πω είναι να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας, ότι είναι εντάξει αφού τελειώσετε, αφού κάνετε την αναβάθμιση, να ελέγξετε ότι το return to home και όλα αυτά είναι εκεί πέρα που θέλετε να είναι. Επίσης, αν έχετε πειράξει και τα expo settings εκεί πέρα που είναι για το πόσο γρήγορα ανεβαίνει, κατεβαίνει και τα λοιπά με τους μοχλούς και αυτά, να τα ελέγξετε και αυτά, να δείτε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Εγώ δεν είδα να έχει αλλάξει κάτι, αλλά καλό είναι να τα τσεκάρουμε. Και γυρνάμε προς τα πίσω. Είμαστε εδώ. Και ερχόμαστε για την προσγείωσή μας. Έρχομαι λίγο σφαίρα
και είναι και λίγο στριμωχτά εδώ που είμαι. Απλά κάθισα επίτηδες γιατί έχει σκιά. Αυτός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο ήρθα εδώ. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Προσγειωνόμαστε. Όλα καλά με την εφαρμογή και το νέο firmware του DJI Mini 4 Pro. Μπορείτε να προχωρήσετε άνετα στην αναβάθμιση. Όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή γιατί είναι λίγο μεγάλο και θα πάρει λίγη ώρα. Αλλά κατά τα άλλα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!